κατάσταση του ελληνικού έθνους. Ονομάζομαι Χρήστος Μπούμπουλης και είμαι Έλληνας πολίτης. Η Ελλάδα σήμερα 10 Αυγούστου 2018 είναι μια χώρα η οποία τελεί υποδικτατορικό καθεστώς. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται ως εξής. Ουδής εκ του πολιτικού προσωπικού απολογείται για την de facto καθολική άρνησή του να συμβάλλει στο μονομερή τερματισμό πριν τον Ιούλιο του 2010 τη Σύμβαση Κούπερ, με τον οποίο θα αποδεσμευόταν προς οικονομική εκμετάλλευση ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας. Ουδής εκ του πολιτικού προσωπικού απολογείται για την αδιάλειπτη από το 1981 μέχρι και σήμερα ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία, αφενός της μηχανογραφικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των πολιτικών εκλογών και αφετέρου μέρους των εργασιών επαλήθευσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Τρίτον, ουδής εκ του πολιτικού προσωπικού απολογείται για τον εξωθεσμικό πολιτικό ρόλο τον οποίο πασιφανώς διαδραματίζουν ευρισκόμενα επί του ελληνικού εδάφους παραρτήματα αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τέταρτον, ουδής εκ του πολιτικού προσωπικού προφέρει το παραμικρό σχετικά με τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας των αποικιοκρατικών ταγμάτων θανάτου, δηλαδή για το gang stalking, για τις απειλές τις οποίες ενέχει η δημόσια και επώνυμα καταγγελόμενη παράνομη χρήση εναντίον αθώων πολιτών των μη συμβατικών όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας και για τις απειλές κατά της ελευθερίας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των αθώων πολιτών, τις οποίες ενέχει η παράνομη και αυθαίρεση εμφύτευση σε μη συνενούντες πολίτες ηλεκτρονικών εμφυτευμάτων εγκεφάλου. Πέμπτον, ουδής εκ του πολιτικού προσωπικού απολογείται για την αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική νομοθεσία η οποία μάλιστα παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, με την οποία απαγορεύεται στους Έλληνες πολίτες να λάβουν γνώση του πλήρους περιεχομένου του ποινικού τους μικρόου και των δικαστικών τους φακέλων. Έκτον, ουδής εκ του πολιτικού προσωπικού απολογείται για τους, σύμφωνα με στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 100.000 θανάτων Ελλήνων πολιτών κάθε χρόνο, λόγω ασθενειών οι οποίες υποτίθεται εκδηλώθηκαν αυθόρμητα στους αποβιώσαντες. Έβδομο, σύμφωνα με τον συνταγματολόγο κ. Γιώργο Κασιμάτη, αφενός ένα μέρος της διαδικασίας που συνδέεται με τα λεγόμενα μνημόνια, έλαβε χώρα με τρόπο αντισυνταγματικό και αφετέρου η χώρα δικείται πραξικοπηματικά. Όγδο, σύμφωνα με τον ψυχίατρο κ. Κλεάνθη Γρίβα, μιλώντας χωρίς περιφράσεις και ψευτοευγένειες, ο ψυχίατρος, όπως κάθε ψυχοτεχνικός, είναι ένας στοχοδιάβολος, ένας απρόσωπος λακές της εξουσίας που έναντι πινακίου φακής υποκαθιστά τον παπά και τον χωροφύλακα στη σφαίρα της ψυχικής δραστηριότητας. Είναι ένα θλιβερό εκτελεστικό όργανο της αναγκαίας για την εξουσία αστυνομίας της σκέψης που έχει αναλάβει τον φρονηματισμό του διαφορετικού με τα αποτρόπια μέσα του ξυλοδαρμού, των αλυσίδων, της ηλεκτροκεραυνοβόλησης, της χειρουργικής και φαρμακευτικής λαβοτομής και της λογοχειραγώγησης, με αντάλλαγμα την επιβίωσή του και κάποιο κοινωνικό κύρος. Ο ψυχίατρος είναι ένας υπαλληλίσχος της εξουσίας, στον οποίο έχει ανατεθεί ένας καταθλιπτικός και βρώμικος ενδιάμεσος εκτελεστικός ρόλος. Είναι μια τραγική ύπαρξη που κατασπαταλιέται και συνθλίβεται μέσα σε μια άλυτη αντίφαση που απορρέει από το υπαλληλικό καθήκον που της ανατέθηκε. Μια αντίφαση που εκφράζεται με την υποχρέωσή του να αντιμετωπίζει ηθικά και πολιτικά προβλήματα με δίθεν ιατρικές μεθόδους. Τέτοιου είδους δραστηριότητες τεκμηριώνουν τη διάπραξη γενοκτονία σε βάρος της χώρας εντός της οποίας οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν χώρα και παραπέμπουν σε εκείνον τον τύπο αποικιοκρατικής διείσδυσης με την οποία το έθνος των Τανζανών έπαψε να υπάρχει. Ένατο. Τα σώματα ασφάλειας και οι ένοπλες δυνάμεις εκδηλώνουν de facto μια άρνηση να προστατέψουν το Σύνταγμα και τους νόμους. Μια άρνηση να ελέγξουν τις με την μορφή των οργανωμένων ταγμάτων θανάτου, δηλαδή με το gang stalking, ή με δαπές εκδηλώσεις της αποικιοκρατικής θανάσιμης βίας. Μια άρνηση να ελέγξουν την πασιφανή κατάλυση εκ μέρους του πολιτικού προσωπικού του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μια άρνηση να ελέγξουν τη σχεδόν βέβαιη υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες μετατροπή του κλάδου της θεωρούμενης ως ψυχιατρικής σε παράνομη και απάνθρωπη μέθοδο πολιτικής καταστολής, πολιτικά αντιφρονούντων, μια άρνηση να ελέγξουν δημόσιες και επώνυμες καταγγελίες για παράνομη μη οικειοθελή και απάνθρωπη τέλεση επιστημονικών πειραμάτων σε Έλληνες, παιδιά και ενηλίκους, μια άρνηση να ελέγξουν δημόσιες και επώνυμες καταγγελίες για παράνομη μη οικειοθελή και απάνθρωπη λήψη ανθρώπινων οργάνων είτε ιστών από εν ζωή τελούντες Έλληνες, παιδιά και ενήλικες. Δέκατο. Η θεωρούμενη ελληνική κυβέρνηση καταφανώς απεργάζεται την παραχώρηση σε χώρα η οποία σύμφωνα με δημόσια καταγγελία της πανεπιστημιακού κυρίας Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ
ανήκει σε διεθνή επενδυτή νομικών ερισμάτων κατάλληλων να τεκμηριώσουν αποτελεσματικά ερίσματα έγερσης νομικών αξιώσεων εκ μέρους αυτής της χώρας, προσάρτησης ελληνικών εδαφών έκτασης περίπου όσο είναι η μισή ελληνική επικράτεια. Ενδέκατο. Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων επιστημόνων και εξειδικευμένων επαγγελματιών μετανάστευσαν στο εξωτερικό προκειμένου να αποφύγουν τις επικρατούσες στην Ελλάδα πολιτική ανομαλία και ακραία ανεργία. 12. Η υπογεννητικότητα αδικαιολόγητα έχει λάβει ακραίες διαστάσεις στην Ελλάδα. 13. Σχεδόν το σύνολο των μισθοδοτούμενων από το ελληνικό δημόσιο ταμείο χαρακτηρίζονται από φυσιογνωμία προσώπου που δεν παραπέμπει σε ελληνική ηθαγένεια. 14. Η ελληνική ηθαγένεια παράνομα και παράλογα μετατράπηκε από την θεωρούμενη ως ελληνική κυβέρνηση σε νομική ιδιότητα παραχωρήσιμη σε αλλοδαπούς. 15. Οι Έλληνες πολίτες συνολικά εκδηλώνουν μια τέτοια προθυμία υπεράσπισης των νόμιμων ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων τους έναντι κατάφορων παραβιάσεών τους, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εν γνώση της κοινής νόμης, η οποία παραπέμπει σε διάπραξη σε βάρος των Ελλήνων πολιτών της γενοκτονίας της σκόπιμης πρόκλησης πνευματικών βλαβών. Υπό αυτό το δικτατορικό καθεστώς, πραγματοποιήθηκαν προσφυγές εκ μέρους μου επίσημες προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ανεπίσημες προς τη Διεθνή Κοινότητα και ορισμένες συγκεκριμένες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθυστερεί σε απαράδεκτο βαθμό να απαντήσει. Προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης απάντησε ότι είναι αναρμόδιο να ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες καταγγελίες και ότι θεωρεί πως τα υποβαλλόμενα τεκμήρια είναι ανεπαρκή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έδωσε την οποιαδήποτε απάντηση και ουδεμία από τις συγκεκριμένες χώρες οι οποίες ανεπίσημα έλαβαν αιτήματα παροχής συμπαράστασης προς την Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Οι Έλληνες πολίτες απέμειναν για να ανατρέψουν την απαράδεκτη, παράνομη και απάνθρωπη σημερινή πολιτική κατάσταση και να επαναφέρουν τη δημοκρατία, την ελευθερία, την εσωτερική ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εσωτερική ομαλότητα. Οι δυνατότητες τις οποίες διαθέτουν οι πολίτες, προκειμένου να φέρουν εις πέρας αυτή την επαναφορά, νομοτελειακά φθήνουν με την παρέλευση άγονου χρόνου. Συνεπώς, πρώτον, οι πολιτικά εισβολείς πρέπει να απομακρυνθούν από την πολιτική εξουσία και ενδεχομένως και από την ελληνική επικράτεια. Δεύτερο, οι ηθαγενείς Έλληνες πρέπει να αναλάβουν την πολιτική διακυβέρνηση της Ελλάδας. Τρίτο, το θεωρούμενο ως ελληνικό εξωτερικό χρέος, το οποίο είναι παράνομο, θα πρέπει να μετατεθεί σε εκείνους οι οποίοι είναι η ηθική αυτούργοι της ύπαρξής του, δηλαδή στην άτοπη ομοσπονδία αποικιοκρατικών κρατών. Τέταρτο, η Ελλάδα θα πρέπει να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιολογήσει τις συνέπειες της παραμονής της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Πέμπτο, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει αυτάρκεια στους τομείς της διατροφής, της βιομηχανικής παραγωγής, της προμήθειας αμυντικών συστημάτων, της τεχνολογίας, της ιατρικής έρευνας και της φαρμακοβιομηχανίας. Έκτο, η Ελλάδα θα πρέπει να αναβαθμίσει κέρια την ποιότητα της δημόσιας παιδείας. Έβδομο, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει εκ του μηδενός τον τομέα δημόσιας υγείας. Όγδο, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει επικοδομητικές διμερείς σχέσεις με τα υπάρχοντα πολιτισμένα έθνη. Κάθε μέρα απραξίας που περνά σημαίνει την αδικαιολόγητη απώλεια ζώων αθώων πολιτών, την αδικαιολόγητη απώλεια της καλής υγείας αθώων πολιτών, τον βασανισμό, εκτοπισμό, εξορίες, περιθωριοποιήσεις, απώλειες περιουσιών κλπ. Αθώων πολιτών. Η παρούσα πολιτική κατάσταση είναι ατέριαστη με το ελληνικό ήθος και τον ελληνικό πολιτισμό.